Πέραν από τη ζημιά που είχαμε με το φαγητό τη 23η Απριλίου, η ζημιά συνεχίζονται. Ήδη είχαμε μία καλαζόπτωση στις 24 Πέμπτου στα χωριά Πηγαδάκια και Βούργουρα. Ήδη έχει επιληφθεί το κτημάκιο του ΕΛΓΑ και έχει αποτυπώσει μια πρώτη εικόνα. Στη συνέχεια είχαμε μία καλαζόπτωση πάλι στην ΑΣΕΑ και εκεί βρίσκεται σήμερα συγκεκριμένα το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ και προσδιορίζει τις ζημιές. Επίσης, συνεχίζονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τις βροχοπτώσεις. Ήδη έχει γίνει μια σοβαρή ζημιά στα στανά τα οποία έχουν κόψει στην περιοχή του Λεπιδίου. Και ήδη, από ό,τι μίλησα με το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, θα βγει έξω για την καταγραφή των ζημιών. Όπως δείχνει ο καιρός, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια βελτίωση. Έχετε κάποια νέα ενημέρωση για κάποια έκτακτα φαινόμενα, νέα γαλάζι? Εμείς περιμένουμε να δούμε σε ποια σημεία θα υπάρχουν, θα πληγούν οι περιοχές και από την πλευρά του Δήμου, όσο φίλοι, πρέπει να κάνει την αγγελία και από εκεί και μετά είναι δουλειά του κλιμακίου του ΕΛΓΑ. Στην περιοχή του πρώην Δήμου Κορυφαίου και στην Αιγαία έχουν συμβεί κάποια περιστατικά ζημιές. Οι μεγάλες ζημιές που έχουν υποστεί στην πλευρά του Κορυφαίου και της Μαντινίας είναι από το παγετό της 23ης Απριλίου. Αναφέρουμε κάποιο νέο? Ήδη, αν συνεχίσει αυτός ο καιρός να συνεχίσει, θα έχουμε προβλήματα στην παραγωγή με τα κεράσια, διότι αυτός ο καιρός δεν ευνοεί τη συγκομιδή των κερασών, διότι δημιουργούν σκασίματα και ήδη έχουν αρχίσει για τα πρώτα προβλήματα στις καλλιέργειες με τα σπόρδα. Ήδη οι ανεπάλληλες βροχές δημιουργούν προβλήματα σε αυτές τις καλλιέργειες. Επειδή έχετε καθημερινά σε επαφή με τους αγρότες για να δείτε και από κοντά τα προβλήματα, πώς βλέπετε το κομμάτι του ΕΛΓΑ? Προχωρούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί είχαμε και έχουμε χρόνια θέμα με αυτό? Για να δώσουν εκτιμήσεις στο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, πρέπει να ολοκληρωθεί μια καλλιέργεια. Επί παράδειγμα, το ένα προϊόν το παρακολουθούν μέχρι τη συγκομιδή και βγάλουν μια συνεκτίμηση στο τέλος. Αν υπάρχει από παγετό, αν υπάρχει από χαλάζι ή από κάποιο άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Τώρα τι δέντρα πιο πολύ επλήγησαν το χαλάζι? Στην περιοχή στα Βούργουρα, από ό,τι μίλησα και με τον πρόεδρο της κοινότητας και με τον διοικητή του Ιδρύματος Αγγελόπουλο, έχουν επλήγει κεράσια, μήλα και αγλάδια. Το στάδιο της πατάτας ήταν σε πολύ μικρή, παραγωγή, δηλαδή δεν είχε ακόμη πλάστηση και από ό,τι μου είπε αυτό δεν θα είναι έντονο πρόβλημα στην καλλιέργεια της πατάτας. Οπότε δεν μιλάμε για ολική καταστροφή κάθε? Ολική καταστροφή, σας είπα, είναι πάνω στα δέντρα. Αυτό θα το προσδιορίσω και εμείς, το προσδιορίζουν οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ. Πού πρέπει να ρυθμιστεί κάποιος παραγωγός ο οποίος έχει υποστεί καταστροφές στο χωράφι του? Ποια είναι η διαδικασία? Η διαδικασία που πρέπει ο ένας θα διαμαρτυρηθεί στον ανταποκριτή του ΟΓΑ και παράλληλα οφείλει ο ανταποκριτής του ΟΓΑ να κάνει αγγελία η οποία θα φτάσει στην πλευρά του ΕΛΓΑ και από εκεί και μετά είναι η πλευρά του ΕΛΓΑ. Πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει.